Κυρία Ελένη Πολίτη. Νούμερο 2, Nation, με 58 κιλά ο Κώστας Μασοράκης, προπονητής ο Σταύρος Αγγελόπουλος, ιδιοκτησίας του κ. Μάριου Κουτσομίδη, τρέχει με τα χρώματά του, συνειδιοκτησίας Χριστιανά Stables. Νούμερο 3, Newport Place, με 55,5 κιλά ο Χρήστος Μπαμπανιώτης, προπονητής ο Φίλιππος Μπαριάμογλου, ιδιοκτήτης ο κ. Γιώργος Βασιλείου. Νούμερο 4, Dansport, με 58 κιλά ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτήτης ο κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης. Νούμερο 5, Seaside Dreamer, με 58 κιλά ο Μιχάλης Ξινός, προπονητής ο Αλέκος Γιατράς, ιδιοκτησίας του υποφορείου Ελιάς, πρώτη συμμετοχή του στην Ελλάδα. Νούμερο 6, Charlie BR Pad, με 58 κιλά ο Μάριος Χριστοφής, αντικαθιστά τον Γιάννη Λαζαρίδη, προπονείται από την κυρία Ειρήνη Κεράτσα, ιδιοκτήτης ο Ντίνος Γεωργίου. Νούμερο 7, Hamlin Land, με 58 κιλά ο Μιχάλης Νικολαίδης, αντικαθιστά τον Βαγγέλη Κρητικό, προπονητής ο Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιοκτησίας Wolf Syndicate. Πρώτη συμμετοχή του, ντεμπούντο λοιπόν για τον Hamlin Land. Και νούμερο 8, He Has Arrived, με 58 κιλά ο Γιώργος Μερσινιάς, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησίας των Στάβλων του κυρίου Θεοδωρού Νάνου. Επιστρέψαμε με την εικόνα στο Γιώργο Πή, που βγαίνει για ζέσταμα με τον Ροδόλφο Καλογρίδη. Έρχεται και το απόλυτο φαβορί, όπως είπαμε. Απόλυτο φαβορί είναι ο Dansport, το νούμερο 4. Εδώ βλέπετε το Nation, το νούμερο 2. Και εδώ νούμερο 3, Newport Place. Εδώ νούμερο 5, ο πρωτοεμφανιζόμενος Seaside Dreamer. Και εδώ νούμερο 6, Charlie BR Pad. Με τον Μάριο Χριστοφή επαναλαμβάνουμε στη σέλα αντί του Γιάννη Λαζάριδη. Εδώ Hamlin Land. Με τον Μιχάλη Νικολαίδη αντί του Βαγγέλη Κρητικού. Είναι οι δύο αλλαγές ανάβασης σε 6 και 7. Έχουν βγει αποδόσεις, σε λίγο θα τις δείτε. Περιμένουμε να ανοίξει το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε και τους υπόλοιπους. Πάμε να κλείσουμε με αποδόσεις για την πρώτη υποδρομία. Πάνω από 500 στο ένα το τετραπλό. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά όμως. Γκανιάν για τον νικητή. Το νούμερο 5. Εδώ. 2,44 πλας 1,64 πλας για το 7, 4,82. Το δίδυμο 5,7, 4,83. Το forecast 5,7, 6,95. Το τρίο 2,5,7, 13,35. Το τρικάστ 5,7, 2,46,88. Και τετραπλό 5,7, 2,1, 553,70. Εδώ βλέπετε το Γιώργο Πή. Λοιπόν, μεγάλες αποδόσεις. Κυρίως στο τετραπλό βεβαίως στην πρώτη υποδρομία, παρά το γεγονός ότι νίκησε το φαβορί ο Παλάντιο. Εδώ βλέπετε τον Seaside Dreamer. Ανοίγει το παιχνίδι. Το δίδυμο 4x5 είναι στα 3,10. Το 3x4 είναι στα 3,20. Το 4x7 4,50. 2x4 8,60 και 2x5 18. Βλέπεις το 2x4 παίζεται πολύ περισσότερο από το 4x2. Ναι. Εντύπωση κάνει. Λοιπόν, για να δούμε. Forecast. Πάμε να δούμε και το forecast. Είπαμε για το δίδυμο. Forecast 4x5, 4. 4x3, 6. 4x7, 7,40. 2x4, 10. 3x4, 12 και 70. 5x4, 13 και 30. 4x2, 14 και 70. Και 7x4, 16. Δηλαδή. 50% περισσότερη ναι. Απόδοση έχει το 4-2 από το 2-4 που παίζεται περισσότερο. Το 4-2 κοντά στα 15 και το 2-4 είναι στα 10. Λοιπόν, για να δούμε. Απλά είναι από τα ενδιαφέροντα στοιχεία για την ώρα. Βέβαια, γιατί τον είπαμε, δεν κρίνεται ανάλογα από την πρώτη συμμετοχή. Παρότι 4-5-3, 4-3-5 είναι στο τρικάστ. Ναι, ναι. Για να δούμε. Τραπλό. Βέβαια, ακόμη είναι και χαμηλά, αλλά εντάξει, υπάρχει μια ένδειξη. Η ένδειξη που δεν είναι μόνο στο forecast, είναι και στο τρικάστ, γιατί 7ος φαβορή συνδυασμός είναι το 2-5-4 και 8ος το 2-4-7. Που σημαίνει ότι και στους 10 πρώτους συνδυασμούς βρίσκουμε το νούμερο 2, το Nation, σε 2 συνδυασμούς στην πρώτη θέση. Παίζεται όμως το 4-5-3 στα 14,5,
το 4-3-5 στα 16,5, το 4-5-2 στα 16,5 και το 4-2-5 στα 19,30. Τώρα βρίσκουμε το 2-4-5 στα 24,34. Τέτραπλό, εδώ έχουμε στους 10 πρώτους συνδυασμούς μόνο το 4, το dashboard, 4-3-5-7-49, 4-7-5-2-49,5, 4-2-7-5-51,60 και 4-7-2-5-51,60 επίσης, 4-2-3-5-7. Κυρίως βέβαια, ναι, με 3-5-7 και μετά με το νούμερο 2. Λοιπόν, το 4-2-3-5-7, αν θέλετε, έτσι για να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Δεν παίζεται δηλαδή εδώ ο Γιώργος Πι. Δεν παίζεται εδώ ο Charlie B.R. Pad. Και δεν παίζεται και ο He Has Arrived. Ο Άσος το 7 και το 8 δηλαδή δεν παίζονται, δεν τους βρίσκουμε πουθενά στο τετραπλό, στους πρώτους συνδυασμούς, αλλά και πίσω και στους δεύτερους και μέχρι τα 60 ευρώ δεν βρίσκουμε το. Αναμένουμε εδώ η ΥΠΗ πίσω από την αφετηρία, πλέον όλοι πίσω από την αφετηρία, ένας είναι μπροστά και είναι ο Dansport με τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Και έχει αφυπεύσει από τον Newport Place ο Χρήστος Μπαμπανιώτης. Θα πάρει θέση ο Newport Place χωρίς. Ο Newport Place που δεν έκανε επίδειξη στον χώρο του Paddock, θα πάρει και θέση χωρίς τον αναβάτη στο μηχάνημα εκκίνησης για να ξεκινήσει η υποδρομία. Για την ώρα ξεκινάει η είσοδος των ύπων στο μηχάνημα εκκίνησης. Εδώ είναι ο Nathan. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνει. Την πρώτη συμμετοχή, όπως είπαμε, δεν έφυγε με πολύ μεγάλη διστακτικότητα. Έμεινε πίσω. Για να δούμε σήμερα στη δεύτερη συμμετοχή του. Εδώ είναι ο Hamlin Land. Πρώτη συμμετοχή. Ο ύπος που πραγματοποιεί ντεμπούντο. Δεν έχει τρέξει ποτέ. Πήρε θέση ο Nathan. Ο πρώτος που παίρνει θέση είναι ο Nathan και έρχεται εδώ Seaside Dreamer. Λοιπόν, Seaside Dreamer, ενώ και ο Γιώργος Πι έτοιμος και αυτός να πάρει θέση. Το μεγάλο outsider. Στο παιχνίδι του διδύμου 4x5, 3,20, 3x4, 3,70, 4x7, 4,20, 2x4, τώρα 5. Και πλέον το 2-4 δεν υποχώρησε, παίζεται το 4-2, πέμπτος φαβορή συνδυασμός. Στα σύνθετα και λίγο πριν από την εκκίνηση, το 4 μπροστά, 4x2, 4, 4x3, 8,30, 4x9, 8,80, 4x6, 10,5 και 4x4, 13,5. 4 με 2, 3, 9, 6, 4 και μετά με τον Άσο. Σε μια κούρσα, επόμενη, που είναι όπως είναι και το, που λίγο πολύ είναι όπως το έπαθλο. Έπαθλο Μαργαρίτας, πρέπει να τη μαδίσεις. Λοιπόν, αυτά όμως στην επόμενη κούρσα. Εδώ περιμένουμε να κλείσει η πόρτα του Newport Place. Έκλεισε, σχεδόν όλα έτοιμα, δεν είναι. Εκεί περιμένουμε να ηρεμήσουν όλοι. Εκεί στο νούμερο 1 του μηχανήματος εκκίνησης, ο Seaside Dreamer δεν είναι σωστή θέση. Προσπαθεί ο βοηθός να του στρέψει το κεφάλι του έτσι στη σωστή θέση, στην ορθή θέση. Τώρα δείχνει καλύτερα. Και δίδεται η κίνηση και φεύγουν όλοι καλά. Ο Hamlin Land δεν έφυγε απόλυτα καλά. Τώρα προσπαθεί να στρώσει το βήμα του. Στο βήμα του περνάει μπροστά το νούμερο 5, Seaside Dreamer. Νούμερο 5, Seaside Dreamer, έρχεται απ' έξω το νούμερο 3, ο Newport Place. Seaside Dreamer και Newport Place, έρχεται πλέον και το νούμερο 4, ο Dansport. Και εξωτερικά τους τοποθετείται στην τρίτη θέση. Από μέσα είναι το νούμερο 7, Hamlin Land, στην τέταρτη θέση. Απ' έξω αναπτύσσεται το νούμερο 2,
ο Νέισαν που προσπαθεί να ανέβει αυτό στην τέταρτη θέση. Κοντά του και το νούμερο 8 έχει Χαζαράι, πιο πίσω το νούμερο 6 ο Τσάρλι Μπι Αρπάτ και στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 1 ο Γιώργος Πι. Στο κεφάλι το νούμερο 5, Seaside Dreamer, δίπλα του ακριβώς το νούμερο 3 ο Newport Place και εξωτερικά τους το νούμερο 4 ο Dansport και φτάσαμε στα 600 με τον, από μέσα με τον Hamlin Lan να είναι στην τέταρτη θέση. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της κούρσας, όπου Seaside Dreamer θέλει να μπει πρώτος, έρχεται ο Dansport και πλέον περνάει αυτός μπροστά. Έρχεται απ' έξω και το νούμερο 2, Nathan, και προσπαθεί να τον καταδιώξει. Dansport, Nathan, από μέσα Hamlin Land και προσπαθεί να επανέλθει και το νούμερο 5, Seaside Dreamer, με τον Dansport να έχει θρέμα από τον Nathan και να τα δίνει όλα ο Κώστας Καποδίστριας για να πάρει την νίκη, ενώ Nathan απ' έξω προσπαθεί. Dansport και Nathan μέχρι το τέλος. Dansport, Nathan, Hamlin Land και Seaside Dreamer. Τελικά το φαβορί νούμερο 4, Dansport, ίδρωσε μεν, τα κατάφερε δε, πήρε την νίκη. Νούμερο 4, Dansport, εδώ. Νούμερο 2, Nathan. Και πιο πίσω οι δύο πρωτοεμφανιζόμενοι. Εδώ το νούμερο 7, ο Hamlin Land και το νούμερο 5, Seaside Dreamer. 4, 2, 7 και 5. 4, 2, 7, 5 μετά το νούμερο 3, ο Newport Place. 4, 2, 7, 5 και 3. Αυτή λοιπόν είναι η άφηξη για την υποδρομία, για τη δεύτερη υποδρομία, για το έπαθλο Γερανίου στα 1400 μέτρα. Εδώ βλέπετε το νούμερο 4, Dansport. Έδωσε μεγάλη μάχη με τον Nathan που ήταν πολύ προοδευμένος. Θα δούμε πάλι την ευθεία. Θα δούμε όλη την κούρσα και κυρίως την ευθεία. Όπως βλέπετε, ο Nathan και σήμερα δεν έφυγε απόλυτα καλά, ενώ διστακτικά έφυγε και το νούμερο 7, ο Hamlin Land. Βέβαια, δύο μπροστά του όμως. Ναι, και αμέσως όμως ο Νικολαίδης του βρήκε βήμα στο κάγκελο. Και όπως βλέπετε τώρα έρχεται απ' έξω ο Dansport και πιο έξω με χρήση μαστιγίου ο Κώστας Μαστοράκης με τον Nathan. Εδώ τρεις στο ίδιο ύψος, με τον Seaside Dreamer από μέσα, με τον Newport Place, τώρα πιέζει ο Dansport και από μέσα και ο Hamlin Land, μένει λίγο πιο πίσω ο Newport Place, ανεβαίνει και ο Nathan. Και τώρα πάμε για την ευθεία, έχει περάσει μπροστά ο Dansport και έρχεται ο Nathan. Και θα δείτε, κοιτάξτε, θα πάνε και οι δύο στο κάγκελο. Αντίθετα μαστίγια. Nathan τραβάει συνεχώς προς τα μέσα. Dansport βέβαια με δυσκολία εκεί ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας θα τα καταφέρει στο τέλος, θα πάρει την νίκη. Dansport, Nathan, Hamlin Land και μετά Seaside Dreamer. Αυτή είναι η άφηξη και ξαναβλέπουμε την κούρσα. Ξαναβλέπουμε την δεύτερη υποδρομία με το μεγάλο φαβορί να επικράτει το 2x4 το δίδυμο. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα γιατί αλλάξαν τα πάντα, φίλες και φίλοι, και έχουμε περάσει στην επόμενη κούρσα. Δηλαδή έχουμε αποδώσει τώρα, έχουμε τι απεριδίδει το παιχνίδι στην τρίτη υποδρομία. Έφυγε γρήγορα, άνοιξε γρήγορα το παιχνίδι, 23 λεπτά για την επόμενη κούρσα. Ξαναβλέπουμε εμείς, παρόλα αυτά, πώς εξελίχθηκε η κούρσα.
4-2-7-5. Αυτή την άφιξη περιμένουμε να επικυρωθεί και βεβαίως να περάσουμε στην επόμενη κούρσα. Που βεβαίως είναι και η εκκίνηση για το σκορ Γκανιάν 6. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν Ντάνσπορτ από τον Κιλάτσι και την Violet Ballerina. Τέταρτη συμμετοχή παίρνει το μέδεν του. Προπονήτης ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτήτης ο κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης. Εκεί τα συγχαρητήρια και από τον assistant προπονητή στο Στάβλο, τον Νίκο Καρακατσάνη.